Είσαι έτοιμη. Σήκω τα μανίκια σου. Γιατί. Τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και είναι και Δευτέρα. Τι άλλο. Και τι άλλο, τι εποχή διανύουμε. Δεν λέμε κάθε φορά ότι από Δευτέρα θα αρχίσω να το ξανασκέφτομαι. Κυριακή το σκέφτεσαι, από Δευτέρα το κάνεις. Από Δευτέρα το κάνεις. Ωραία, όμως είναι και άνοιξη, θέλω να σου πω. Δεν σου έρχεται μία επιθυμία διαφορετική. Μην μου πεις για να φας παγωτό, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για να χάσω κιλά. Μπράβο. Αυτό είναι το mood. Αυτό θα κρατήσουμε όλοι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια. Μα μην μου το χαλάσει τώρα. Έχουμε το δάμα στην Κυριακιούση. Τι έπρεπε να πω. Όχι, μωρέ, πλάκα κάνω. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Κυριακιούση. Προσπαθούμε και οι δύο, βλέπετε τώρα. Δεν έχετε παράπονο. Το προσπαθούμε φιλότιμα. Προσπαθούμε. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Εγώ έχω ξεχάσει τελευταία να σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να πάει Απρίλιο, να πάει Μάιος, για να ξεκινήσω τελικά ένα σωστό διατροφικό πλάνο, για να χάσω κιλά, να είμαι έτοιμος το καλοκαίρι. Μας έχετε βάλει σε τέτοιες ράγες, ώστε να προλαμβάνουμε νωρίτερα και να προσέχουμε σωστά την υγεία μας. Αλλά κάποιοι δεν το κάνουν αυτό. Ωραία, επειδή κοιτάς εμένα, έχεις δίκιο. Εγώ, κυρία Κιούση, λοιπόν, είμαι από τους ανθρώπους εκεί που δεν καταλαβαίνω. Περιμένω έναν άνθρωπο και νομίζω πολύ θα ταυτίσουν μαζί μου να με βάλουν λίγο στον ισιοδρόμο να μου εξηγήσουν γιατί όταν προσπαθώ τον χειμώνα δεν τα καταφέρνω εξαιρετικά στο κομμάτι της διατροφής και της δίαιτας. Και όταν μπαίνει η άνοιξη, μου έρχεται η επιθυμία αυτή να αγαπήσω παραπάνω το σώμα μου, να προσπαθήσω για εκείνο, γιατί έχω στόχο το καλοκαίρι. Το έχουμε τώρα ξαναπεί. Η καλύτερη εποχή για να χάσει ένας άνθρωπος κιλά είναι όταν πραγματικά πρώτα το μυαλό πάρει την απόφαση. Mm-hmm. Εννοείται τώρα ότι το χειμώνα με το κρύο το σώμα καταβάλει έτσι μια μεγαλύτερη προσπάθεια να διατηρήσει τη θερμοκρασία του και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό βοηθάει ο μεταβολισμός να καίει περισσότερες θερμίδες. Απ' την άλλη μεριά όμως νυχτώνει νωρίς, μένουμε πολλές ώρες στο σπίτι. Mm-hmm. Και όλο αυτό, ας πούμε, μας ανοίγει την όρεξη κατά κάποιο τρόπο. Θέλουμε να φάμε τροφές οι οποίες είναι πιο λιπαρές, πλούσιες σε ζάχαρη και δημιουργεί αυτές τις συνθήκες που θα λέγαμε της χειμερινής, ας πούμε, μελαγχολίας. Τώρα, το καλοκαίρι είναι πιο μεγάλη μέρα. Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο. Απ' την άλλη μεριά, τα ρούχα σιγά-σιγά γίνονται πιο ανάλαφρα. Οπότε μας βοηθάει αυτό έτσι και ναρκισσιστικά να το δούμε, να βελτιώσουμε πράγματα στο σώμα μας, να το κάνουμε να είναι πιο όμορφο, πιο καλλίγραμμο, πιο παραγωγικό. Πολλές φορές μπαίνουμε στο mood να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Βέβαια, εντάξει, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το καλοκαίρι οι μέρες είναι μεγαλύτερες, μπορεί να έχουμε πιο πολλές κοινωνικές συνευρέσεις, να τρώμε πιο συχνά έξω, mm-hmm. να πίνουμε ποτά, να τρώμε παγωτά. Οπότε και αυτό είναι ένας αντισταθμιστικός παράγοντας. Η σωστή λοιπόν απάντηση είναι ότι για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά πρέπει πρώτα το μυαλό να πάρει την απόφαση, αλλά μετά είναι πολύ σημαντικό να βρω και έναν δρόμο, ο οποίος να με πηγαίνει προς τα εκεί που θέλω και να μην απογοητευτώ και πω δεν βαριέσαι, άστο, ξέρω εγώ, κάποια άλλη φορά. Υπάρχει όντως διατροφή, κυρία Κιούση, για να μας ακούσει και ο κόσμος, που μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε επίπεδη κοιλιά και να προλάβουμε τελικά για όσους θέλουμε το καλοκαίρι να είμαστε πιο ανάλαφροι γενικότερα. Εγώ δεν το πάω για τα μάτια του κόσμου. Πάω για τα μάτια του δικού μου οργανισμού, του εαυτού μου. Και για την ψυχολογία μας και για την υγεία μας. Τώρα, η επίπεδη κοιλιά είναι ένα ζητούμενο το οποίο αφορά όλους και νομίζω και σε όλες τις ηλικίες. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λίγο περισσότερο απασχολεί τους άντρες που έχουν αυτό το που λέμε σωματότυπος τύπου μήλο, που είναι το βάρος τους κυρίως πιο κεντρικά εστιασμένο, κοιλιά με στομάχι. Όμως είναι κάτι που εξίσου απασχολεί ιδιαίτερα και τις γυναίκες όταν μπαίνουν προς την κλιμακτήριο. Που ακόμα και αυτές οι οποίες δεν μεταβάλλουν το βάρος τους, γιατί περισσότερες γυναίκες βλέπουμε επειδή η έκρηξη των ορμονών δεν είναι η ίδια όπως πριν, αρχίζουν να βάζουν κάποια κιλά παραπάνω, αλλά και αυτές ακόμα που δεν προσθέτουν βάρος, αλλάζει η σύσταση του σώματος, μειώνεται η μυϊκή μάζα, αυξάνεται ο λιπόδης ιστός και κυρίως τονίζεται η περιοχή στην κοιλιά και στο στομάχι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν έτσι κάποια γαστρεντερικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούν φούσκωμα, τυμπανισμό και έτσι έχουν αυτή την εικόνα που δεν τους ευχαριστεί. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο περισσότερος κόσμος στέκεται καθαρά στο αισθητικό. Δηλαδή το πώς θα ντυθώ ή ας πούμε αν η κοιλιά και το στομάχι με δυσκολεύουν στο να σκύψω, αν κουράζομαι πιο εύκολα κτλ. Τώρα τα τελευταία χρόνια όμως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στο κομμάτι που αφορά το κομμάτι της υγείας. Δηλαδή το λίπος χωρίζεται στο υποδόριο, το οποίο είναι κάτω από το δέρμα. Σπλαχνικό είναι αυτό που έρχεται να αγκαλιάσει τα όργανα, την κοιλιά, τη θωρακική κοιλότητα, το σηκώτη και τα νεφρά. Όταν λοιπόν αυτό το λίπος αρχίζει να αυξάνεται, τότε δημιουργεί φλεγμονές
και στην ουσία αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο και για καρδιακιακά νοσήματα και για ζάχαρο, για Αλτσχάιμερ και για σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως μπορεί να είναι ο μαστός, το παχυέντερο, ο ισοφάγος, το πάνκρεας κτλ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να διατρέφω σωστά το σώμα μου και για να του δίνω την ενέργεια και να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες μου τις υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη μεριά να βοηθά και το σώμα μου να είναι πιο παραγωγικό, να μπορεί να εξασφαλίζει θρεπτικά στοιχεία, να διώχνει τις τοξίνες και να μπορεί στην ουσία να έχει ένα υγιές βάρος που αυτό βοηθάει και την ψυχολογία μου και την εμφάνισή μου και την υγεία μου. Νομίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πως δεν χωρούν πλέον δικαιολογίες από τη στιγμή που η Diet System Clinic είναι στη ζωή μας, είναι στην πόλη μας και υπάρχει και μια ολιστική προσέγγιση στο κομμάτι της διατροφής ή της δίαιτας, ανάλογα με το στόχο που έχει ο καθένας από εμάς. Και πέρα από ένα ωραίο και πολύ σημαντικό, σπουδαίο προσωπικό ραντεβού που μπορούμε να κάνουμε, κυρία Κιούση, με εσάς, έχουμε και το MediScan 8 σημείων που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο κομμάτι αυτό, γιατί μας δίνει αναλυτικά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουμε αρχικά εσείς ως ειδικός για να μας δώσετε και τις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά και εμείς να ξέρουμε που είμαστε. Πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία η δυνατότητα αυτή που δίνουμε σήμερα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, έτσι ώστε να σταματήσει να αναβάλει, να πάρει την απόφαση. Ένα τηλεφώνημα τώρα στο 281-0-311-88 αρκεί από μόνο του, έτσι ώστε να προγραμματίσουν ένα πρώτο ραντεβού, το οποίο ούτε τους επιβαρύνει οικονομικά, ούτε τους δεσμεύει. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το MediScan 8 σημείων, να δούμε αυτή τη στιγμή το σώμα τους πώς έχει κατανείμει το βάρος, αν συνεργάζεται ο μεταβολισμός, αν για κάποιους λόγους κάνει κατακρατήσεις. Και στην ουσία με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν, να βρούμε και το διατροφικό σχήμα, αλλά αν χρειάζεται και τον κατάλληλο μηχανισμό ιατρικής αισθητικής, ώστε να επισπεύσουμε το αποτέλεσμα και να δουν αυτό που θέλουν να πετύχουν να γίνεται πράξη. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει λόγος να το αναβάλουν. Είναι μια τεράστια δυνατότητα η οποία μπορούμε να δώσουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή. Μάλιστα. Μιλήσατε προηγουμένως για το κομμάτι του σπλαχνικού λίπους, που όσοι δεν το έχουν αναζητήσει, όσοι δεν το έχουν ψάξει σε βάθος, κυρίως δεν ασχολούνται ποτέ με αυτό. Αλλά όταν θα μάθουν τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει το σπλαχνικό λίπος στον οργανισμό, αρχίζουμε και τρέχουμε, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε και αναζητούμε λύσεις κτλ. Και επειδή το σπλαχνικό λίπος είναι σαν το σαράκι που σου τρώει όλα εκείνα τα υγιή κομμάτια εσωτερικά του οργανισμού, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το καταπολεμήσουμε, τουλάχιστον για αρχή, αν πούμε ότι από σήμερα θα ξεκινήσουμε πέρα από το κομμάτι του διατροφικού πλάνου, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να μπει στη ζωή μας και με τη βοήθεια της Diet System Clinic. Τι κάνουμε. Πολύ σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όσο αφορά το κομμάτι του σπλαχνικού λίπους, γιατί όταν ο οργανισμός ξεκινάει να συσσωρεύει λίπος, υπάρχει τάση κυρίως να κάθεται γύρω-γύρω από το σηκώτη και σιγά-σιγά αρχίζει να του δημιουργεί φλεγμονές. Θα μπορούσε κάποιος έτσι να το πει απλοϊκά μικρές πληγές. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν στα πρώτα στάδια κάνει σωστή και ισορροπημένη διατροφή και υπάρχει έτσι και μια στοιχειώδης κίνηση στην καθημερινότητά του, υπάρχουν μηχανισμοί που το σηκώτη αναγεννάται, αναπλάθεται και ένα μέρος αυτής της ζημιάς διορθώνεται. Αν όμως ένας άνθρωπος πει ότι δεν βαριέσαι, μωρέ, άστο, το βλέπουμε, αυτό σαν φθορά συνεχίζει, φτάνει σε ένα σημείο που από εκεί και πέρα πλέον δεν είναι αναστρέψιμο και μπορεί σε κάποιους ανθρώπους αυτό από μόνο του να οδηγήσει σε κύρωση του ύπατος, ακόμα και αν δεν καταναλώνουν αλκοόλ. Αυτό λοιπόν στο παρελθόν ήταν κάτι το οποίο το συναντάγαμε πιο σπάνια και κυρίως θα λέγαμε ότι το συναντάγαμε σε αλκοολικούς ή σε άτομα πολύ ηλικιωμένα ή που για κάποιο λόγο χρειαζόταν να πάρουν βαριές φαρμακευτικές αγωγές. Τώρα δυστυχώς έρχονται παιδιά τα οποία, ας πούμε, τους λέει ο γιατρός ότι αν τις επόμενες 2-3 μήνες δεν χάσεις τουλάχιστον 10 με 15 κιλά, η ζημιά στο σηκώτη θα είναι μια αναστρέψιμο, που είναι ένα ζωτικό όργανο. Όπως επίσης, όπως είπαμε πριν, το αυξημένο σπλαχνικό λίπος, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που το συσχετίζουν με σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως είναι ο μαστός, το ενδομήτριο, το παχυέντερο κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να αναβάλουμε, αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε σε εφαρμογή, θα έλεγα, ευθύς αμέσως. Τώρα, να πούμε ότι το σπλαχνικό λίπος είναι ένας αδένας, λειτουργεί σαν έναν αδένα που εκρίνει ορμόνες και βλαβερές ουσίες στο σώμα, μας κάνει να έχουμε ολοένα και περισσότερο την επιθυμία να καταναλώσουμε τροφές λιπαρές και γλυκές, αυξάνει τον όγκο των λιποκυττάρων και προωθεί το σώμα στο να δημιουργήσει και άλλες λιποαποθήκες και σε άλλα σημεία όπως μπορεί να είναι η γλουτή, τα ψωμάκια, η κοιλιά.
Τώρα, οι ορμόνες αυτές είναι γνωστές κιτοκίνες, αλλά εκρίνεται και κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του στρες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πέρα από ένα σωστό και ισορροπημένο πλάνο διατροφής είναι πολύ σημαντικό να διαχειριζόμαστε το στρες στη διάρκεια της μέρας, το να ξεκουραζόμαστε, αυτό που λέμε να κάνουμε, να κοιμόμαστε 6 με 8 ώρες, να είναι ο ύπνος μας συνεχόμενος και όχι διαλυματικός, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να λειτουργήσει καλύτερα. Το να ενυδατώνουμε πολύ σωστά τον οργανισμό μας είναι σημαντικό και λέμε ότι πριν από κάθε γεύμα καλό είναι να ξεκινήσουμε να καταναλώνουμε ένα ποτήρι νερό και να μην το παραλείπουμε. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να καταναλώνουμε σύνθητους υδατάνθρακες που να αργεί το στομάχι μας να το αποδομήσει, να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, να μας δημιουργεί κορεσμό, να βοηθήσει και το έντερο να λειτουργήσει καλύτερα και να παίξει έναν επιβοηθητικό ρόλο. Επίσης, το τσάι, ο καφές έχουν ουσίες οι οποίες βοηθάνε να ενεργοποιήσουμε το μεταβολισμό μας. Σε μικρές ποσότητες, ακόμα και η σοκολάτα, όταν το κακάο είναι σε σύσταση πάνω από 70%, μπορούμε να πούμε ότι και αυτό παίζει επιβοηθητικό ρόλο, αρκεί να μην το παρακάνουμε με την ποσότητα. Τώρα, ήπιες μικρές ποσότητες σε αλκοόλ μπορεί λίγο έτσι να μας αποσυμφορήσουν από το στρες, να παίξουν ένα θετικό ρόλο, αλλά όταν εκεί το παρακάνουμε βλέπουμε ότι αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ και δεν βοηθάει το σώμα μας να λειτουργήσει σωστά. Και κάτι άλλο που είναι καλό να καταναλώνουμε είναι, είναι η διατροφή μας να καταναλώνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως γιαούρτι, τρόφιμα που έχουν προβιωτικά, και αυτά βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Εγώ να πω την αλήθεια, μου φαίνονται σοκαριστικές όλες οι πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας, γιατί ακόμα και αν δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα μας για τον α ή β λόγο, η υγεία μας πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που, όπως αναφέρατε κι εσείς με την κύρωση του ύπατος, για παράδειγμα, που όλοι πιστεύουμε πως μόνο αν καταναλώνεις αλκοόλ θα έρθεις αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να συμβεί αν δεν προσέχεις τη διατροφή σου, νομίζω ότι αυτό το τηλέφωνο, αυτή τη στιγμή, αυτά τα 10 ψηφία είναι ζωτική σημασία. Πολύ σωστά. Να θεωρώ λοιπόν ότι για κάθε λόγο και για ψυχολογία και για εμφάνιση και για υγεία δεν πρέπει να το αναβάλουμε. Είναι μια ευκαιρία η οποία δίνεται μέσα από την εκπομπή να καλέσουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν στο 281-0-311-888 να έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το MediScan 8 σημείων, να δούμε αυτή τη στιγμή πραγματικά πώς λειτουργεί το σώμα τους, τι είναι αυτό που θέλουν να πετύχουν και να θέσουμε όλα τα βήματα έτσι ώστε να κάνουν το στόχο τους πραγματικότητα. Μάλιστα. Η ερώτηση είναι μία. Η ερώτηση είναι αν προλαβαίνουμε τελικά να χάσουμε τα κιλά μέχρι το καλοκαίρι. Και το ξαναλέω, όχι για τα μάτια των άλλων, για τα μάτια της δικής μας ψυχής, της ιδιοσυγκρασίας γενικότερα και για τη δική μας υγεία. Μπορούμε με ένα διατροφικό πλάνο, σωστό, ορθό. Σωστά. Η ερώτηση είναι λίγο γενική, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια κιλά, δεν μας απασχολούν τα ίδια πράγματα. Μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά σίγουρα έχουμε 2-3 μήνες μπροστά μας, τα οποία ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας να πετύχει, μπορούμε όμορφα να διώξουμε 10, 15, 20 κιλά από το σώμα μας και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο και να φτιάξουμε την ψυχολογία μας και να έχουμε ένα σώμα πιο λειτουργικό, πιο υγιές. Και εξού ο λόγος για τον οποίο τελικά υπάρχει και το MediScan. Έτσι. Γι' αυτό είναι και εξατομικευμένο το μοντέλο το διατροφικό το οποίο δημιουργεί για όλους εμάς. Και όλα ξεκινούν από το MediScan. Σωστά, γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός. Και επίσης, επειδή πολύ συχνά όλοι έχουμε και κοινωνικές υποχρεώσεις και πράγματα που μπορεί να μας βγάλουν από τον δρόμο μας και να πούμε ότι δεν βαριέσαι, όχι τώρα, λίγο αργότερα, τα προβλήματα από μόνα τους δεν λύνονται. Όσο πιο γρήγορα εμείς αντιδράσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η λύση. Το Diet System Clinic έχει τη τεχνογνωσία, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που θέλει να χάσει ή λίγα ή πολλά κιλά ή που θέλει να διατρέφεται σωστά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτό να το εκμεταλλευτούν και να μπορέσουν να δουν και το σώμα τους πώς λειτουργεί, αλλά και πώς μπορούν να καταφέρουν να κάνουν το στόχο τους πραγματικότητα. Ας μην είμαστε πια αναβλητικοί, εγώ αυτό θα συγκρατήσω. Είναι και Δευτέρα σήμερα, κάπως μας βοηθούν τα πράγματα περισσότερο, να μπούμε στη διαδικασία αυτή, γιατί όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν και αποτελέσματα που επιθυμούμε, είτε για το καλοκαίρι, είτε και εφόρου ζωής, γιατί το αποτέλεσμα σωστά το έχουμε δει να διαρκεί και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμάς. Λεβίνο 71, Diet System Clinic, 2810-311-888, έτσι, οποιοςδήποτε πολύ μπορεί σωστά, να λοιπόν τηλεφωνήσει. Ναι. Το σωτήριο τηλέφωνο. Συμβουλευτικά και όχι μόνο αρχικό συμβουλευτικά, και μετέπειτα πάμε στην ουσία που είναι. Να γνωρίσει ένας άνθρωπος πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, έτσι, τι είναι αυτό που τον εξυπηρετεί και πραγματικά να δούμε αν θέλει να βάλουμε τα θεμέλια μπροστά για να κάνουμε το στόχο του πραγματικότητα. Θα τα καταφέρουμε όλα μαζί.
Σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πολύ, να είστε καλά, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πάρα συνέχεια, πολύ. Λοιπόν. Να είστε καλά. Όλα λοιπόν, θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Θα βεβαίως χάσουμε τα κιλά μας, θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Θα έρθει και το καλοκαιράκι, θα τα κρατήσουμε κιόλας. Μια χαρά θα περάσουμε. Έτσι, μπράβο.